Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε πίσω από το Δημαρχείο Στροβόλου, όπου εδώ ο Παιδιαίος έχει κλείσει το δρόμο Αλεξανδροπόλεως και ο αεροδρόμος μέχρι να μείνει κλειστός. Να σημειώσουμε, Νικήτα, ότι ο Παιδιαίος είναι μήκος 98 χιλιόμετρων και πηγάζει από το Τρόδος και από το Μαχερά και καταλήγει στην περιοχή της Αμοχώστου, όπου εκεί καταλήγει. Να θυμίσουμε, Νικήτα, επίσης ότι ο ποταμός είναι σε κάποια σημεία φτάνει και τα 10 μέτρα. Και ενώ από το πρωί ο δρόμος παραμένει κλειστός, έχουμε δίπλα μας τον δήμαρχο του Στροβόλου, τον κύριο Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, όπου θα μιλήσει. Κύριε Ανδρέα, ποια είναι τα προβλήματα της υπερχείλισης του ποταμού? Όντως έχουν δημιουργηθεί κάποια προβλήματα από την υπερχείληση του ποταμού. Το κύριο πρόβλημα είναι το κυκλοφοριακό. Από το πρωί προσπαθούμε σε συνεργασία με την αστυνομία, την οποία θέλουμε να ευχαριστήσουμε, και την πυροσβεστική, η οποία είναι από το πρωί δίπλα μας, να διοχετεύσουμε την κίνηση μέσω άλλων δρόμων. Έχει όντως δημιουργηθεί ένα πρόβλημα με την κυκλοφορία, ειδικότερα κατά τις πρωινές ώρες, όταν ο κόσμος πήγαινε στις δουλειές του. Σιγά σιγά νομίζω τα πράγματα βελτιώνονται. Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα και το απόγευμα. Καλούμε όμως τον κόσμο να δείξει υπομονή, ψυχραιμία. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Βέβαια δεν είναι όλα δυσάρεστα. Όπως βλέπετε, είναι και ευχάριστη αυτή η εικόνα του ποταμού. Είναι νερά, τα οποία ευτυχώς φαίνεται να μην έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε άλλα σοβαρά προβλήματα. Οπότε με υπομονή και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους θα το αντιμετωπίσουμε γι' αυτό. Πότε έχει ξαναυπερχείλισει ο ποταμός? Κοιτάξτε, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κάθε 2-3 χρόνια, αλλά εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που έχουμε να δει τόσο πολύ νερό. Πάνε αρκετά χρόνια πίσω που υπάρχει αυτή η εικόνα. Αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται κάθε 2-3 χρόνια. Υπάρχουν σχέδια και από το Δημαρχείο για να λύσει το προβλήματος? Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτό το ζήτημα, το Δημοτικό Συμβούλιο Στροβόλου, στα πλαίσια των τακτικών του προϋπολογισμού για το 2019, έχουμε ομόφωνα αποφασίσει, όπως δεσμεύσουμε, ένα σχετικό κονδύλι για να γίνει εδώ ακριβώς ανακατασκευή της γέφυρας, για να μπορέσουν να μην δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Είμαστε σε συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, όπου αυτή τη στιγμή κατασκευάζονται τα κατασκευαστικά σχέδια για να μπορέσουμε πρώτα ο Θεός. Ελπίζουμε τέλος του 19, αρχές του 20 να ξεκινήσουν οι εργασίες για να επιληθεί οριστικά και αμετάκλητα αυτό το πρόβλημα, το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετές δεκαετίες. Σε πότε υπολογίζετε να υπάρχει σε κυκλοφορία ο δρόμος ξανά? Κοιτάξτε, αυτό πρώτα ο Θεός γνωρίζει. Είμαστε, παραλαμβάνω, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Φαίνεται να μην είναι σήμερα η μέρα που θα ανοίξει ο δρόμος, διότι έρχεται αρκετό νερό. Έχουν υπηρχελίσει το φράγμα της Σταμασού, με αποτέλεσμα πάρα πολύ νερό να διοχετεύεται προς το Στρόβολο, προς τη Λευκοσία. Οπότε νομίζω δεν θα είναι σήμερα. Νομίζω θα χρειαστεί και η μέρα αύριο. Αλλά, παραλαμβάνω, το σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε να δείξουμε με όλη η ψυχραιμία, συνεργασία, για να μην δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα. Έχει μεγάλο κυκλοφοριακό κοφούζιο το πρωί εδώ? Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το πρωί, να αντιλαμβάνεστε, είναι μια ώρα αιχμής όπου υπάρχει κοφούζιο, πόσο μάλλον το πρωί, διότι αυτό είναι μια κύρια αρτηρία που εξυπηρετούνται 12 με 15.000 αυτοκίνητα καθημερινά. Έχει κλείσει και ο δρόμος παρά τον Ερυθρό Σταυρό στο Προεδρικό Μέγαρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κίνηση έπρεπε να διοχετευτεί κυρίως από τη λεωφόρο Στροβόλου και τη λεωφόρο Προδρόμου για να κατευθυνθεί προς το κέντρο της πόλης. Οπότε ναι, υπήρχε πρόβλημα, αλλά επαναλαμβάνω, ψυχραιμία και υπομονή και όλα θα λυθούν. Νικήτα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ψυχραιμία και ηρεμία, και σιγά σιγά προκρίνουμε όλους τους οδηγούς να μην περνάνε από εδώ, να πηγαίνουν από άλλες οδούς για να. Ακριβώς, δηλαδή έκλεισε σε πολλά σημεία εκεί ο παρά τον Παιδιαίο. Θα τα πούμε και με την αστυνομία σε πολύ λίγο. Είναι μοναδικές εικόνες και πάρα πολύ το νερό. Ενώ βλέπουμε εκεί για την αστυνομία να έχει πάρει τα μέτρα της, να έχει κλείσει τον δρόμο. Θα δούμε και σε ποια άλλα σημεία είναι κλειστός, κλειστοί δρόμοι που περνάνε πάνω από τον Παιδιαίο. Το νερό είναι σε μεγάλες ποσότητες. Μας το είπε και ο Δήμαρχος, μας το είπε και ο Ραφαήλ. Θα έρθουμε, Ραφαήλ, κοντά σου σε πολύ λίγο.